Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εκλογές 2023 βρισκόμαστε πολύ λίγο πριν από, την, από τις δεύτερες κάλπες. Τις κάλπες οι οποίες θα στηθούν από τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου και θα περιμένουν όλες και όλους εσάς προκειμένου να, να ψηφίσετε όποιο κόμμα πια, γιατί δεν ψηφίζουμε για υποψηφίους, όποιο κόμμα... Α, θέλετε προκειμένου να δημιουργηθεί η επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα και να προκύψει η κυβέρνηση καλώ εχόντων φυσικά των πραγμάτων. Κοντά μου απόψε έχω τον α, εκλεγμένο βουλευτή Εύρου με την ελληνική λύση, τον κύριο Πάρη Παπαδάκη, εκ νέου υποψήφιο. Μάλιστα, έτσι είναι. Καλησπέρα. Κάλπη άδεια, καλησπέρα. Είναι άδεια η κάλπη και Ακούσαμε πολλά για του εκλεγμένου βουλευτέ όλη τη χώρα, όχι μόνο του Εύρου. Γιατί είχατε αυτό το χαρακτηριστικό, ήσασταν βουλευτέ για μία μέρα. Δύο. Μια μισή. Μια μισή, μια μισή. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία, Εντάξει, ωραία ήταν, πρωτόγνωρο για μένα, τιμή μεγάλη, δέω συγκίνηση και μεγάλη ευθύνη όμω <χει> για τον κόσμο που με επέλεξε για να τον εκπροσωπήσω και αυτοί κάτι περιμένουν από μένα. Γι' αυτό πρέπει εγώ να το αποδώσω για να το επιστρέψω επί 10, επί 20, επί 100, όσο χρειάζεται για να μπορέσουμε να λύσουμε τα ζητήματα του νομού μα. Και γι' αυτό είπα και όταν έκανα την μια δήλωση στα social media, ότι σήμερα περνάω το κατόφλι του Κοινοβουλίου, όχι μόνο μου με την οικογένειά μου, αλλά με όλο τον Εύρο, πραγματικά μαζί τον ένιωθα νοερά ότι ήταν μαζί μου και φυσικά πάντα είναι με στην καρδιά μου. Θα πάμε στα ζητήματα της περιοχής για να τα αναλύσουμε έτσι όπως έχουν προκύψει γιατί πραγματικά η ατζέντα, η πολιτική αλλάζει μέρα με τη μέρα. Ε, εκτός από το κομμάτι της υγείας που φαίνεται να απασχολεί πάρα πολύ όλους τους κομματικούς μηχανισμούς, όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό και θα μιλήσουμε γι' αυτό και εμείς ένα από τα θέματα που πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ώρες είναι το, το ζήτημα της Τράκης των εκλεγμένων και σαφώς και είναι εκ νέου υποψήφι βουλευτών της μειονότητας, της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Συγκεκριμένα τα πειρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σε δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στον κύριο Χουσέιν Ζαϊμπέκ στην Ξάνθη και στον κύριο Σγιούρ Φερχάτ στη Ροδόπη. Ε, αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι υπάρχει, υπάρχει γραμμή από το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Ότι εστά, ε, μέχρι και μηνύματα SMS πήγαν σε κινητά ανθρώπων της μουσουλμανικής μειονότητας προκειμένου να υποστηριχθούν αυτοί οι δύο υποψήφοι γιατί Τούρκος ψηφίζει Τούρκο. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Εγώ θα έχω να πω ότι αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι οι πρώτε εκλογέ που γίνονται αυτά και ότι το τουρκικό προξενείο δίνει γραμμή. Αυτά λέτε είναι γνωστά. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, δεν υπάρχει Καλά τίποτα από πήρω. όλα αυτά. Τι θα πει, εννοείται, δεν θα ομολογήσει και θα παραδεχτεί ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι όπου και να περπατήσει σε, σε μειονότητα, εννοώ ξέρανε το τι πραγματικά συμβαίνει και ποιο είχε δώσει τη γραμμή και για ποιο κόμμα και για ποιον υποψήφιο. Εμένα αυτό το οποίο με, έτσι, μου δημιουργεί έτσι ένα ερωτηματικό έχει να κάνει με ότι σκέφτηκαν τώρα το πρόβλημα στην ε, Θράκη και με το τουρκικό προξενείο ε, επειδή χάνουν ψήφου για ε, τι εκλογέ. Αυτό το πρόβλημα που δεν έχει να κάνει μόνο με τι εκλογέ έχει να κάνει με πολλά πιο σοβαρά προβλήματα και πριν τι εκλογέ, μείζωνα εθνικά, μείζων εθνικά ζητήματα τα οποία. Ελέτε τώρα να πείραξε τη Νέα Δημοκρατία ένα ροζ που χάλασε το χάρτη. Ε, αν, ναι, ναι. Αν είδατε, γιατί η, η αδιφαγία του δεν έχει όρια. Είδατε την ε, κυρία Παγκογιάννη που πήγε και έκανε επίσκεψη προχθέ. Στην Κομωτινή μαζί με τον κύριο Στυλιανίδη και τον άλλο τον υποψήφιο, δεν θυμάμαι ποιο είναι τη Νέα Δημοκρατία, στη Ροδόπη, και του είπε: Του εκβίασε ομά ψυχρά, on camera, ότι αν δεν μα στηρίξετε, θα περάσετε δύσκολα. Δεν τους θα το μπορέσουμε είπε, να σα στηρίξουμε, αυτό είπε. Το είπε. Αν δεν, δε, αν δεν με στηρίξετε, επειδή το είδα πάρα πολλέ φορέ. θα είναι δύσκολα τα πράγματα για εσά. Θα είναι δύσκολα, τα έτσι, πράγματα, έτσι, έτσι δεν θα είναι, σου. πιστεύετε. Δηλαδή, δεν για... περνάει δύσκολα η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Τι με τη διακομματική. Όχι, όταν είναι. αφού λέτε ότι είναι κοινό μυστικό ουσιαστικά. Όλη αυτή η πίεση που ασκείται από το τουρκικό προξενείο, τι περνάει η μουσουλμανική μειονότητα και οι προσκύμενοι στο τουρκικό προξενείο εύκολα. Όταν έγινε η διακομματική επιτροπή, υποτίθεται για τη Θράκη, με πρόεδρο την κυρία Μπαγουγιάννη, δεν έγινε για να επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τη Θράκη και τα προβλήματα με το τουρκικό προξενείο και όλα αυτά που για μένα δεν πρέπει να υφίσταται το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Πρέπει να καθαιρεθεί και πρέπει να φύγει. Έλα, αν κλείσει και το, το τουρκικό αυτοί. προξενείο τη Κομωτινή, θα πρέπει να κλείσει το αντίστοιχο ε, τη Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη. Όχι στην Κωνσταντινούπολη, α πούμε. Ε, όχι, είναι αυτού του Βεληνικού. Δεν υπάρχει η Σμύρνη αυτή τη στιγμή Εγώ... στη συζήτηση. Είναι υπογεγραμμένα πράγματα. Δεν μπορεί να κλείσει τη Αθήνα, το τουρκικό προξενείο. Θέλω να πω εδώ, το τουρκικό Θα προξενείο, προξενείο κλείσεις... για την α, τουρκική κυβέρνηση στην Κομωτινή είναι τόσο μεγάλη σημασία όσο είναι για εμά το, 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 το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο που εμεί δεν έχουμε, οι Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ήταν πόσε χιλιάδε και έχουν μείνει 2-3.000 χιλιάδε, ε, αν θυμάμαι καλά. Ε, και δεν υπάρχει αυτή η ρητορική μίσου από τη δικιά μα την πλευρά. <σχι> ε, και δεν μιλάμε τόσο πολύ. Του έχουμε ξεχασμένου αυτού του ανθρώπου εκεί πέρα και δεν ε, μιλάει κανένα. Ενώ εδώ του ναντίον, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπετε ότι έρχεται και ο ίδιο ο Ερντογάν εδώ πέρα και του επισκέπτεται. Και ε, ε, η ρητορική μίσου και αυτά τα οποία λέγονται για αυτού του ανθρώπου και για αυτή την ε, Ομάδα των ανθρώπων είναι σε τελείω διαφορετική περίπτωση και από εμά. Το θέμα είναι ότι, εγώ το λέω και το ξαναλέω, και η διακομματική επιτροπή που έγινε με επικεφαλή στην Τώρα Παγκογιάννη έγινε καθαρά για ψηφοθερικού λόγου. Δεν έγινε πραγματικά για να επιλύσει ζητήματα στη Θράκη, στον Εύρο και γενικά εδώ στην Ελλάδα. Θα συμμετείχατε εσεί, αν, ε, αν πάνε όλα καλά και, και υπάρξει κυβέρνηση στην κάλπη τη 25η Ιουνίου και είστε πρώτος φυσικά στη λίστα και είστε ο νέος βουλευτής του Εύρου. Θα συμμετέχετε σε κάτι αντίστοιχο, σε τέτοιες αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Θα συμμετέχω σε ότι οτιδήποτε... Για παράδειγμα, πολλοί ζητούν να γίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης τη της Διακομματικής. Δηλαδή, το πόρισμα, αφού ανακοινώθηκε και αφού δημοσιοποιήθηκε, θα πρέπει να εφαρμοστεί. Θα πρέπει, λένε κάποιοι βουλευτές, να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα επιβλέπει την έναρξη αυτών των διαδικασιών και τη συνέχιση. Σε ό,τι έχει ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο, φυσικά και θα συμμετέχω. Δεν με νοιάζει δηλαδή με ποιο θα κάτσω στο τραπέζι για να επιλύσω τα θέματα του νομού ή τη τράγης... που για μένα αφορά μόνο ο νομό Εύρου. Ε, 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 φυσικά και θα προσπαθήσω και θα συνεργαστώ και θα επιδιώξω συνεργασία για να λύσουμε τα ζητήματα. Αλλά να έχει ουσιαστικό, καθοριστικά ζητήματα, τα οποία ε, σοβαρά ζητήματα που mm -hmm. θα έχουμε ουσιαστικό ρόλο. Δεν θα είμαστε διακοσμητικά πιόνια για να κάνουμε. Την, να, πω έτσι, να δώσουμε βοήθεια στην Προεδρεύουσα που είναι η κυρία Μπακογιάννη για να μπορέσει να κερδίσει ψήφους και να κάνει μπλε και τον ομοροδόπης. Ε, αν γίνει κάτι τέτοιο και δεν έχουμε ουσιαστικό ρόλο, φυσικά και δεν θα συμμετέχω. Mm -hmm. Τώρα, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα στον νέυρο. Ε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε να γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, γιατί ευρύτες είμαστε, ότι η... Η μεγάλη ροή των uh, παράτυπων μεταναστών και των προσφύγων ξεκινά από την Άνοιξη και μετά. Τότε που πέφτει 70. η στάθμη uh, των νερών του ποταμού του Εύρου. Ωστόσο, για πρώτη φορά είδαμε εκατοντάδες πια παράτυπους μετανάστες σε τουρκική μενισίδα mm. να κάνουν μία μαζική uh, επιχείρηση να εισέλθουν στη χώρα μας φωνάζοντας με τις uh, ελληνικές αρχές να είναι παραταγμένες και να παίρνουν τα μέτρα του. Είδαμε σειρματοπλέγματα, είδαμε να στείνεται ακόμη ένα φράχτης με σειρματοπλέγματα. Ε, Μα ανησύχησε. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε καλοκαίρι με την πτώση των υδάτων ε, και εδώ από την περιοχή είστε και εσείς, το ξέρετε και πολύ καλά, ότι οι ροές αυξάνονται. Ε, Όντω, τι τελευταίε ε, μέρε, τι εβδομάδε, ε, οι ροέ ήταν ακόμα περισσότερε. Μιλάμε για 300 και 400 ανθρώπου που θέλουν να περάσουν από, από το τουρκικό στο ελληνικό. Κινητοποιήθηκε ο στρατό, η αστυνομία, η σύνοριοφυλακή. Αυτά να τα βλέπω ο κύριο Δωρικάκο, να τα βλέπω ο κύριο ε, Μηταράγε. που αν πατήσετε Επίσης τώρα. Παραδειώ, αν παραδειώ, λίγο, ότι... να, το πω, λίγο ναι, να το πω αυτό, ναι. γιατί είναι σημαντικό. Διότι, από τη μια, λένε ότι θέλουν να αποτρέψουν την παράνομη μετανάστευση. Και από την άλλη, αν γκουγκλάρετε τώρα στο Υπουργείο Μετανάστευση, υπάρχει ειδική φόρμα που λέει πώ θα μπει, από πού θα μπει και ποιε οι προποθέσει και πώ θα αιτηθεί στο πολιτικό άσυλο. Δηλαδή, δίνει και συμβουλέ, είναι ο ηθικό αυτούργο δηλαδή, για το πώ θα έρθει ο Αν δεν κριθεί όμω από από το ΚΙΤ ή από το ΠΡΟΚΙΚΑ ότι δικαιούται πολιτικό άσυλο, δεν θα δοθεί το εδώ πολιτικό είναι, άσυλο. Εδώ ανοίγουμε, εδώ ανοίγουμε, ένα άλλο ζήτημα. Διότι από τη μια στο ΠΡΟΚΙΚΑ υποτίθεται πάει αυτό ο οποίο δεν έχει προσφυγικό προφίλ, μπορεί να είναι γραμμένο στον κατάλογο αν επιθύμει των αλλοδαπών. Αυτοί όμω κάθονται 6-7-8 μήνε ή ένα χρόνο πόσο θα κάτσουν και υποτίθεται μετά απελάβονται. Εάν πούμε ότι απελάβονται το 5% άμεσα δηλαδή με ε, αεροπλάνο ή με λεωφορείο και πάνε από τη χώρα στην οποία ανήκουν, θα πούμε ότι είναι και πάρα πολύ. Η πόλη, επειδή, επειδή γράφεται στον νόμο και προ... προβλέπεται στον νόμο η απέλαση, δεν συμβαίνει όμω στην πράξη. Τι συμβαίνει, Του δίνουν ένα χαρτάκι mm -hmm. και του λένε η αποχώρεση. αποχώρηση. Ποιον, αυτόν ο οποίο ήρθε από που ήρθε, μπορεί να κινδύνευσει η ζωή του για να έρθει, πέρασε όσα πέρασε για να πατήσει το πόδι του σε ευρωπαϊκό έδαφο και μετά του λε εσύ η αποχώρηση. Αυτό όμω. Φυσικά και δεν θα φύγει, θα πάει στην Αθήνα. Είναι αυτό ο οποίο Πουλάει τα διάφορα έτσι, λαθρέα στι ε, μεγάλε ε, πλατείε κτλ. Είναι αυτό ο οποίο μπορεί να κάνει και χίλια δυο κακουργήματα για να επιζήσει. Αυτό όμω για το ελληνικό κράτο στατιστικά έχει φύγει. Αυτό φαίνεται ότι έχει φύγει από την Ελλάδα γιατί υπάρχει το χαρτάκι. Επί τη ουσία όμω δεν φεύγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά τα στατι, στατιστικά στοιχεία παρουσιάζει το Υπουργείο Μετανάστευση. Τα τυπικά, mm -hmm. όχι τα ουσιαστικά. Ναι. Τώρα βλέπουμε και παρατηρούμε τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ε, ότι η Τουρκία ακολουθεί τη μέθοδο των νησίδων, των αμονισίδων. Εσεί είστε και πρόεδρο στο Ενίσιο Δέλτα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το, το ποτάμι του Εύρου και έτσι κι αλλιώ. Ε, το θέμα με τι αμονισίδες είναι αρκετά παρεξηγημένο. Γιατί μπορεί να εμφανιστούν, να δημιουργηθούν ή να εξαφανιστούν σύμφωνα με, με τη ροή του ποταμού, με τι αλλαγέ όλε αυτέ που μπορεί να συμβαίνουν στο ποτάμι. Σωστά. Σωστά. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ένα alert, μία ειδοποίηση στις ελληνικές αρχές, ότι υπάρχουν, συνήθως από μη κυβερνητικές οργανώσεις, ότι υπάρχουν 300 άτομα σε μία νησίδα, κατά την άποψή σας δεν πρέπει να αξιολογηθεί αρχικά ε, που Πο ανήκει. Που Δεν αξιολογείται ποτέ. Εμείς τους αναζητούμε. Τους θέλουμε, η αλήθεια είναι. Γιατί αν ε, θυμάστε πριν 6-7 μήνες, ε, πάλι παράτυποι μετανάστες σε νησίδα τουρκική που ήταν πραγματικά και αποδεικταία σε τουρκική νησίδα, ήρθε ο ίδιο ο Υπουργό Μετανάστευση, ο κ. Μεταράκη, για να του διεκδικήσει για να του πάρουμε στο κήτη Φυλακή. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή αυτά που κάνουν είναι αντιφατικά. Οι Για άνθρωποι, λέτε. Πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο, λέτε άθρωπο, για του 38. Δεν θυμάμαι πώ ήταν. Για την ήταν, ήταν, ήταν 38. 38. Ναι, ήταν σε τουρκική νησίδα. Δεν ήταν σε ελληνική νησίδα. Ναι, αλλά στην αρχή υπήρχε, έγινε, έγινε ολόκληρη ιστορία. Ναι, όχι, μετά είναι, η Τουρκία ότι ήταν δική της. Κερδίθηκε, θέλω να πω, από την γείτονα αρκετός χρόνος έως ότου επιτέλους αποφανθεί. Γιατί είχαμε και τον πόλεμο της αξιωματική αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου έλεγε ότι όχι. Είναι ελληνικό έδαφο. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε στην αρχή όχι, είναι σε τουρκικό έδαφο. Ήρθε ο Υπουργό εδώ, επειδή ήμουνα, γι' αυτό σα το λέω. Το παρακολούθησα δηλαδή. Και είπε ο Υπουργό ότι είναι σε ελληνικό. Δεν είπε ξεκάθαρα ότι είναι σε ελληνικό. Είπε ότι αν είναι όντω σε ελληνικό, του παίρνουμε. Ναι. Πρέπει. Ε, αυ... Εμεί είμαστε υπεύθυνοι. Μα έτσι κι αλλιώ. Αυτό όμω δεν είναι ένα σοβαρό κράτο. Δηλαδή και μπορεί... μιλούσαν για ένα νεκρό παιδί τότε. Ναι, αν θυμάστε. Ναι, 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 θυμάμαι. Δεν μπορούμε όμω να μιλάμε για ένα σοβαρό κράτο και να μιλούμε έτσι για ε, λαθρέα έσοδο στη χώρα, με το κατά πόσο θεωρούμε ή υποψιαζόμαστε ότι είναι σε ελληνικό ή σε τουρκικό έδαφο και μάλιστα να κινητοποιείται ο ίδιο ο υπουργό. Που σε άλλε περιπτώσει για να το βρει τον υπουργό για να κινητοποιηθεί πρέπει Καλά, να, να περάσει από χίλιε γραμμέ και μιλάνε, τώρα Δεν θέλω να, να, δικαιολογήσω καθόλου τον κύριο Μηταράκη, αλλά όταν έχουμε ένα νεκρό παιδί. που δεν υπήρχε. που δεν υπήρχε και το μάθαμε σχεδόν ένα χρόνο μετά. όταν καθέθηκα, δηλαδή, ότι μέχρι μετά... και αρχισυντάκτε διεθνών μέσων μαζική ενημέρωση. Εξαιτία αυτού του γεγονότο. Εγώ, εγώ βλέπω το γενικό, τη γενική εικόνα, που η γενική εικόνα είναι τραγελαφική. Ε, αν παίρναμε πραγματικά μέτρα, δεν θα είχαμε αυτέ τι αφιβολίε. Είναι, δεν είναι, είναι fake news, δεν είναι fake news, γιατί ο καθένα λέει ότι θέλει. Εγώ ξέρω ότι <συμφίλια> οι μετανάστε οι, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα έρχονται με 1000 1500 ευρώ κινητό. Όλοι έρχονται με powerbanks, <συμφίλια> με νυχάκια που είναι πάρα πολύ όμορφα για τι κυρίε που έρχονται, κάλο περιποιημένε. Ξέρω ότι συνεργάζονται με μη κυβερνητικέ οργανώσει και ξέρουν πραγματικά πού θα πάνε από πριν και με ποιου θα θα συνεργαστούν και πώ θα γίνει αυτή η ιστορία. Ξέρω μη κυβερνητικέ οργανώσει ότι έχουν πάρει από το 2015 μέχρι το 2019 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από αυτά πήρε 95 εκατομμύρια το κράτο, ενώ τα υπόλοιπα διοχετεύτηκαν σε αυτού και σε πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτού. Ξέρω ότι είναι μια μεγάλη μπίζνα. Ξέρω ότι αν υπήρχαν μέτρα συγκεκριμένα και ήμασταν ένα σοβαρό. Κράτος, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα, τα γελία περιστατικά που για την άποψή μου ε, αν είμαστε, δεν είναι ελληνικό, τουρκικό κτλ. Θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι... Εμπίπτει σε ένα σοβαρό ε, κράτο. Ναι, αλλά τι πρέπει, τι να, θα... κάνουμε? Τι πρέπει να, να, κάνουμε όταν έρχεται η ειδοποίηση. Πείτε ότι είστε εσεί κυβέρνηση. Πείτε ότι ο κ. Βαλόπουλο είναι ο αυριανό πρωθυπουργό. Mm -hmm. Τι πρέπει Εγώ να κάνουμε, θα Πώς θα κάνω... πώ το διαχειριζόμαστε. Εγώ, θα... Εγώ, αν ήμουνα σε ένα. Αν είχα τι αρμοδιότητε για να αποφασίσω γιατί θα γίνει στον Εύρο, το έχω ξαναπεί. Θα μιλούσα για ένα σοβαρό έργο όλη την ορειογραμμή του Εύρου με φράχτη. Για μένα, κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει ο φράχτη, επιβάλλεται να υπάρχει ο φράχτη, αλλά όχι ένα φράχτη για εικόσιτα, ένα φράχτη σοβαρό, ένα φράχτη με ηλεκτροφόρα καλώδια και σύρματα να μην μπορούν να τον περάσουν όπω τώρα τον περνούν με μία σκάλα. Θα έδινα αρμοδιότητε ή θα προσπαθούσα να επιλύσω το ζήτημα μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δέχομαι υβριδική επίδεση ε, να μπορεί ο συνοριοφύλακα όταν απευθεία. Και επαυτοφόρο συλλαμβάνει κάποιον να εισέρχεται λαθρέα στη χώρα να μπορεί να τον κάνει επαναπροώθηση όπω έκανε και η Ιταλία με λαθρομετανάστες που ερχόμενοι από την Αφρική που δικαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα αυστηροποιούσα τις προϋποθέσεις χορήγηση, χορήγηση ασύλου και θα έβαζα και έναν αριθμό και ένα όριο. Ο Τραμπ στην Αμερική όπως και ο Μπάιντεν τώρα ε, έχουν, βάλει, έχουν θέσει ένα όριο. Δηλαδή λένε ότι θα μπορέσουν να χορηγήσουμε πολιτικό άσυλο σε 15-20 Πού σε μια Αμερική που είναι 400-500 εκατομμύρια. Όχι σε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει όριο και όποιο έρχεται και αιτείται ό,τι θέλει το λαμβάνει. Επίση, αυστηροποίηση και σοβαρή, σοβαρός ουσιαστικό έλεγχο ως προς τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Υπάρχει μια επιτροπή από κάποιους υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης ή και κάποιους από ΜΚΟ, οι οποίοι λέει, ο άλλο του είμαι ο Χασάν Παπαδάκη. Γιατί Χασάν Παπαδάκη, από πού είσαι, είμαι από τη Συρία. Γιατί ήρθε, γιατί είμαι κατατρεγμένο για τον ΑΒ λόγο. Γίνεται μια αντιπαραβολή των στοιχείων αυτών που δίνει και δηλώνει. Ψάχνουν να Καλά, τον έχουμε στο... παρατηρούμε ε... το βρούμε στο εκάστοτε. Εκάστοτε. Παρατηρούμε τον τελευταίο χρονικό διάστημα και πάρα πολλού πανεπιστημιακού, γιατρού, δικηγόρου που έρχονται από την α, Τουρκία γιατί είναι διοκόμενοι από τον Ρετζέπτα Γεπερτογάν. Γιατί είναι γκουλενιστέ. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί κοιτάξτε θα να δείτε τώρα. Είδαμε πολλέ οικογένειε το πάμε... τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε λίγο και σε αυτό που σα έλεγα πριν, και θα έρθω σε αυτό που μου λέτε εσείς, γιατί θέλω να το συμπληρώσω. Έχει να κάνει με το εξή, ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι ζητά πολιτικό άσυλο και δικαιώσει πολιτικό άσυλο στην πρώτη ασφαλή χώρα στην οποία πα. Δηλαδή, δεν μπορεί άλλο να ξεκινάει από τη Συρία ή να ξεκινάει από το Μαρόκο που τώρα, άμα πάμε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, θα κλείσουμε εισιτήρα για να πάμε διακοπέ. Και να λέει ότι παίρνω τα μπαγκάζια μου, γιατί αυτό σημαίνει πολιτικό άσυλο. Φεύγω κατατρεγμένο για τον αλφαβήτα και τα είτε για πόλεμο, είτε για, σύραξη, να είτε για... Ναι, είσαι, ναι, ναι, ναι είτε ναι, για τα φρονήματά ναι. μου, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ναι. Παίρνω την οικογένειά μου, ό,τι μπαγκάζια έχω και φεύγω να πάω, να πάω στην πρώτη ασφαλή χώρα. Δεν διαλέγω τη χώρα που θα πάω. Δεν λέω ότι εγώ παίρνω ένα πολιτικό πρόσφυγα και θα πάω στι Σεϊχέλε και θα περάσω από όλε τι χώρε για να πάω στι Σεϊχέλε, γιατί εκεί επιλέγω να είμαι. Στην πρώτη ασφαλή χώρα. Ποια είναι η πρώτη ασφαλή χώρα, η Τουρκία. Άρα, αυτοί, όχι αυτοί, όλοι οι οποίοι έρχονται, έρχονται από την Τουρκία, από μια ασφαλή χώρα και άρα κατά την άποψή μου δεν δικαιούνται πολιτικό άσυλο. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει και το Συμβούλιο τη Επικρατεία που έχει κρίνει την Τουρκία ω ασφαλή χώρα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Mm -hmm. Αυτά όμω ούτε τα λέει κανεί, Ούτε στι επιτροπέ εξετάζονται και ο καθένας ό,τι δηλώνει είναι και απλά δίνουμε το πολιτικό άσυλο, του δίνουμε και ένα επίδομα. Και από εκεί πέρα, μετά είμαστε πρώτοι σε ανεργία στους, ε, στις γυναίκες και δεύτεροι ε, στους άντρες Και οι νέοι φεύγουν πάνω στο εξωτερικό γιατί δεν, έχουμε, δεν έχουν τι να κάνουν εδώ και δεν υπάρχουν τα εχέγγυα και τα εφόδια. Και η μοναδική επένδυση, παραδείγματο χάρη τώρα για το βόρειο Εύρω, είναι το κ. Φυλακίου. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα για το θέμα που μου είπατε για του ε, γκουλενιστέ είναι ένα. Άλλο θέμα που και αυτό θέλει εξέταση είναι μια ειδική ομάδα ανθρώπων που πιστέψτε με, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό τόσο πολύ. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εισέρχονται στο ελληνικό έδαφο. Ε, δεν λέω ότι είναι πάρα πολλοί. Λέω ότι είναι αρκετοί όμω. Είναι ένα αριθμό. Βλέπουμε και αλλά... με οικογένειε, με παιδιά, ναι. με μωρά παιδιά. Να είναι και αυτοί εγκλωβισμένοι στι συνεισίδε. Mm -hmm. Ναι, αυτή είναι μια διαφορετική περίπτωση που θα πρέπει να κρεθεί διαφορετικά. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλα μαζί να τα βάλουμε σε ένα. Ε, τσουβάλι, Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε το όριό μα, πρέπει να φράξουμε την περιοχή μα. Πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αλλά δεν θέλουν να λύσουν το θέμα, διότι πίσω από το μεταναστευτικό δημιουργείται και υπάρχει μια μεγάλη μπίζνα, ένα κύκλωμα από αυτό που θα βάλει ε, το, το αυτόματο μηχάνημα για να παίρνει ο μετανάστη το νεράκι του ή το κουρασανάκι του, που από εκεί κονομάνε πάρα πολύ, οι φίλοι του Υπουργού, βουλευτή, ε, πρωθυπουργού μέχρι και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που πίσω από αυτέ κρύβονται πάντα πολιτικά πρόσωπα φαντάσματα τα οποία ποτέ δεν βλέπουμε. Αν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα, θα το είχαν λύσει. Και πρώτα απ' όλα με αυτό που σα είπα, με το όριο. Δεν μπορούσα να... ανεξέλεγκτα να λε, ελάτε. Υπάρχει να, ένα πλαφόν. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε να δυνακ... δέκα, α πούμε. Δεν δεχόμαστε άλλου. Ναι, να υπάρχει ένα πλαφόν ανάλογα με, την, με τη χώρα ή να υπάρχει και διαμοιρασμό μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί, π.χ. η Γερμανία που είναι πενταπλάσια σε πληθυσμό να, παίρνει, να δέχεται πολλοί, σε, πολύ λιγότερου και εμεί που είμαστε πολύ μικρότεροι να παίρνουμε πολύ περισσότερου. Mm -hmm. Και πού να του βάλουμε όλου αυτού, και πραγματικά δεν είναι θέμα ανθρωπιά πλέον. Είναι θέμα ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο και δεν. Ε... Και δεν οδηγεί κάπου όλο αυτό. Σε λίγα χρόνια θα, ένα δε, ακόμη, θα είμαστε εμεί εδώ. Ένα μετανάστες. ακόμα κομμάτι, κύριε Παπαδάκη, που μα απασχολεί πάρα πολύ έντονα και με αφορμή το, το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το Πάσχα, με του λαθροδιακινητέ, οι οποίοι είναι ανήλικοι ω συνήθω, ίσω να μην έχουν ξαναοδηγήσει ποτέ στη ζωή του αυτοκίνητο. Ε, μόνο στη, στη θέα ενό περιπολικού ή μια αστυνομική μηχανή ή οτιδήποτε χάνουν τον έλεγχο γίνονται επικίνδυνοι και πολλές φορές ε, έχουν γίνει φως. ατυχήματα ή έχουν γλιτώσει από θαύμα. Ρίξτε του ισόβια, επέβαλε η ισόβια στο διακινητή, να μην ξαναδεί το φως του ήλιου, να δούμε θα ξαναρθεί στην Ελλάδα. Έκλεισε τμήμα της Αγνατίας Οδού μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής, mm. γιατί ένας διακινητής παράτυπων μεταναστών κινούνταν α, αντίθετα στο, στο, δρόμο. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και θα έχουμε κι άλλα. Δυστυχώ, θα έχουμε κι άλλα. Και αυτά να τα βλέπω ο κ. Θοδωρικάκου που έλεγε ότι το Εύρο είναι απροσπέλαστο και δεν περνάει κουνούπι, που δεν έχει έρθει ένα βράδυ να ζήσει εδώ, για να αντιληφθεί πραγματικά το τι συμβαίνει. Φεύγουν αθώοι άνθρωποι με οικογένειε, με παιδιά όπω ο συντοπίτη μα πριν ένα μήνα 46 χρονών, ο οποίο ο άνθρωπο δεν έφταιγε σε τίποτα. Πριν 15 χρόνια, αν θυμάστε καλά, πάνω στην Ιροδό του σκοτώθηκε ένα παιδάκι, <Τε> παιδάκι 15 χρονών πάλι από καταδίωξη. Φανταστείτε τώρα. Πέρα από την οικογένεια του αθώου θύματο και οι αστυνομικοί το τι τραβάνε, πώς, δεν ξέρουν πώ να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ναι, που πυροβολούν στα λάστιχα και πάνε κατηγορούμενοι. Δεν υπάρχει, υπάρχει πρωτόκολλο. Υπάρχει, υπάρχει, δεν υπάρχει κράτο. Η παθογένεια του ελληνικού κράτου ξεκινάει όχι μόνο από την. Αυτό που λέτε για, ε, το για του πυροβολισμού αντίστοιχα μπορεί να σα πει και ένα αστυνομικό το ίδιο και για την Αθήνα. Γίνονται σοβαρά επεισόδια στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν τολμούν να πυροβολήσουν. Ούτε Μα καν δε... στον αέρα. Το όπλο το έχουν για διακοσμητικό στοιχείο. Παίρνουν 1.200-1.300 ευρώ οι άνθρωποι με κίνδυνο ζωή Τρέχουν να καταδιώξουν κάποιου, του οποίου τι θα του κάνει. Θα πιάσει τον λαθροδιακινητή, θα του επιβάλλει θα το, θα το μια ποινή, θα πάει δύο χρόνια μέσα φυλακή, θα βγει και θα κυκλοφορεί ανάμεσά μα. Και οι λαθρομετανάστε θα πάνε στο κήτη φυλακείο, θα πάρουν μετά από 5-6 μήνε το χαρτάκι του, το πολυπόθετο ετούντο πολιτικό ασύλου και θα κυκλοφορούν πάλι ανάμεσά μα. Αλλά τι κάνουν. Έχουν εντολέ από το Υπουργείο, κυνηγάται, συλλάβετε όσου μπορείτε για να καταγράφουμε στα χαρτιά ότι κάνουμε δουλειά. Σοβαρή δουλειά γίνεται με επιβολή ισόβια κάθριξη. Όταν λέμε ισόβια κάθριξη όμω, όχι σε 2-3 χρόνια θα είσαι έξω. Όταν επιβάλλει τέτοιε αυστηρέ ποινέ, πιστέψτε με ο λαθροδιακινητή, είτε ανήλικο είτε ενήλικο, θα το σκεφτεί 1 και 2 και 5 και 10 φορέ. Γιατί δεν θα θυσιάσει ο άλλο τη ζωή του για 5-10 χιλιάρικα που θα πάρει να πάει φυλακή για πάντα. Αλλά όταν ξέρει ότι η Ελλάδα είναι έτσι, και σου λέει ο άλλο που μπορεί να είναι συνηθισμένο να μπαινοβγαίνει φυλακέ. Είναι να πάρω 5.000 άργα και να με πιάσουν, τα πάω και ένα χρόνο φυλακή. Το κρεβάτι μου μέσα έτοιμο είναι, έχω ξαναπάει, ξέρω τη διαδικασία. Σε ένα χρόνο θα είμαι πάλι έξω. Για ποιο λόγο να μην έρθει. Α πάνε να τα κάνει αυτά στην Ουγγαρία. Α πάνε να τα κάνει αυτά στη Βουλγαρία. Δεν σα μιλάω για χώρε, δεν ξέρω και εγώ τι. Α τα κάνει σε τέτοιε χώρε να δούμε πώ θα, θα αντιμετωπίζουν εκεί τι καταστάσει οι χώρε αυτέ και πώ θα αντιμετωπίζουμε εμεί. Και φανταστείτε το ξαναλέω του ανθρώπου που του κυνηγάνε, του αστυνομικού που για 1200-1300 ευρώ ρισκάρουν τη ζωή του, που όταν του πιάνουν θα πάνε στον ανακριτή. Οι άλλοι θα φύγουν ελεύθεροι οι, οι μετανάστε και ο διακινητή σε ένα-δύο χρόνια θα είναι έξω. Πώ πάει αυτό ο άνθρωπο και εκεί. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ότι χρειάζεται ένα α, οργανωμένο σχέδιο, σχέδιο διαχείριση και αντιμετώπιση του, του φαινομένου. Δηλαδή, από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα διακινητή παράτυπων μεταναστών, πώ πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τρει, πέντε, δέκα διαφορετικέ περιπτώσει. Ακριβώ. Πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Όλοι δεν είναι, δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Και φυσικά πρέπει να πάρουμε μέτρα και να φράξουμε το φράχτη, αλλά με... αυτά είναι οι μη μέτρα που παίρνουν. Μιλάμε τώρα εμεί για τα 28 χιλιόμετρα, στην ουφιέστε ότι τα κάνουν άλλα 28 χιλιόμετρα, ενώ ο Εύρο είναι 150 χιλιόμετρα, ενώ ο συνοδοφύλακα κάνει το ρεζεψιονίστ. Ε, ενώ, ενώ, ενώ. Δηλαδή οι παθογένειε του συστήματο είναι πάρα πολλέ. Γι' αυτό λέω ότι πραγματικά δεν θέλουν να επιλύσουν το ζήτημα. Mm -hmm. Ήρθαν και στήσαν φιέστα με 30.000-25.000 ευρώ για να μα πούνε το, για την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την επέκταση του φράχτη. Που θα σα πω μόνο αυτό για να καταλάβετε τι σημαίνει φράχτη και τι σημαίνει αυτό ο φράχτη που έχουν φτιάξει αυτοί. Ότι το 2022 που είχαμε φράχτη, έναντι του 2021, είχαμε πάνω από 100, 120% είχαμε αύξηση στι ροέ των μεταναστών. Άρα, πού ωφελεί ο φράχτη που δεν θα περάσει δεν το, το γατάκι του σκυλάκι. Σημεία, δεν βοηθάει τα σημεία εκείνα στα οποία έχει στηθεί ήδη. Όχι, για μένα, για μένα, κατά την άποψή δηλαδή, μου, και από τη γνώση και την εμπειρία αβέρτα, που έχω. Α πούμε, συγγνώμη για την λέξη, αβέρτα κουβέρτα, περνάνε από τον πόρο. Περνάνε, δεν θα επιλέξουν τον πόρο. Μπορεί να πάνε στο 28 χιλιόμετρο, να περάσουν το 21 το χιλιόμετρο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε από τον πόρο με μια σκάλα και περνάνε. Mm -hmm. Τι να το κάνω δηλαδή τώρα, αφού δεν έχει ούτε κάνει ηλεκτροφόρα σύρματα από πάνω. Το πιο απλό μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε, δεν θα πάω τώρα σε ε, ε, νάρκε και τα λοιπά, για να μην ε, βγουν τώρα οι μπολσεβίκοι οι αριστεροί και μας ε, φωνάζουν ότι δεν ε, ε, είμαστε κατά της, ε, θέλουμε να σκοτώσουμε τους ανθρώπους, μακριά από μας κάτι τέτοια. Αλλά εγώ σα λέω, ακόμα και για το πιο απλό, ηλεκτροφόρα σύρματα να μην μπορούν να περάσουν θα περάσει τώρα που λέμε από το 21 το χιλιόμετρο, αλλά και από το 28 πάλι μπορεί να περάσει και πάλι περνάνε λιγότεροι βέβαια. Γιατί, δεν θα, γιατί να ζωριστεί ο άλλο να κουβαλάει σκάλα και να πάει από και δεν μπορεί να περάσει από 500 μέτρα πιο κάτω. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε σοβαρό κράτο. Δεν θέλουμε να λύσουμε το ζήτημα και ο καρκίνο δυστυχώ δεν επιλύεται με ασπιρίνη. Αυτά είναι ασπυρήνε στον καρκίνο. Πρέπει να υπάρξει σοβαρή αντιμετώπιση, φαρμακευτική σοβαρή αγωγή για να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα που πάλι το ξαναλέω. Αποφασίζουν κάποιοι από το κολονάκι για μα χωρί εμά. Αυτοί οι άνθρωποι οι που αποφασίζουν είναι αυτοί οι οποίοι τα παίρνουν από όλο αυτό το σύστημα τη λάθρομετανάστευση. Δυστυχώ το θέμα είναι πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμο και να μην έρχονται κάθε. Πάσχα να μα του γκρίζουν τα αυγά και κάθε Χριστούγεννα να του λέμε ε, τα κάλαντα, είτε λέγεται Υπουργό ε, Μετανάστευση, είτε λέγεται Υπουργό Εθνική ε, Άμυνα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και πόσο δε μάλλον πόσο όρεξη θα έχει αυτό που πάλι το κάνει ο στρατιωτικός, που πάει κάνει ο άνθρωπο και ο σκοπιά και υπηρεσίε στο ποτάμι και δεν πληρώνεται. Δηλαδή για να δείτε πόσο αγαπάνε και του Εβραίτε και πόσο αγαπάνε και, τις, ε, και του ακρίτε. Που από τη μια μα φύγουν τα χέρια και από την άλλη οι άνθρωποι για να πληρωθούν πηγαίνουν στα δικαστήρια για να πληρωθούν πια τα δεδουλευμένα του, τα οποία του χρωστάει ο εργοδότη που είναι το κράτο, που το κράτο κουνάει το δάχτυλο στον ιδιώτη, στον ελεύθερο επαγγελματία, αν δεν πληρώσει στον υπάλληλο, δεδουλευμένα είναι νυχτερινά οι υπερορίε. Αυτοί κάνουν και υπερορίε, κάνουν και νυχτερινά και τρέχουν, σύρονται στα δικαστήρια για να πληρωθούν και πάλι δεν του πληρώνουν. Mm -hmm. Σύντομο διάλυμα, συγγνώμη, για διάλειμμα, για διαφημίσει και επανερχόμαστε για πολλά άλλα σοβαρά που θα συζητήσουμε με τον Πάρη Παπαδάκη, υποψήφιο βουλευτή Εύρου, με την Ελληνική Λύση. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέρος, εκλογές 2023. Κοντά μου απόψε έχω τον Πάρη Παπαδάκη, υποψήφιο βουλευτή Εύρου. Με την ελληνική λύση κάνω το λάθος και δεν λέω παράσχος. Καλά κάνεις. Εντάξει. Ναι. Έτσι κι είναι σε παρένθεση, σωστά? Όχι. Δεν είναι σε παρένθεση? Όχι. Εντάξει. Αλλά δεν έχει σταυρό τώρα. Τώρα δεν έχει σταυρό, ναι. αλλά... Αφού το περάσαμε, το κλειτώσαμε το με την σταυροδοσία. Ε, δεν μεγάλη συζήτηση. Α... Για το θέμα της υγείας, η υγεία, το υπέρτατο αγαθό, η υγεία, τι κάνατε, τι δεν κάναμε, τι θα κάνετε, γιατί δεν το κάνατε, γιατί δεν το κοστολογείτε, γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια. Και γίνεται αυτή η συζήτηση καθημερινά σχεδόν στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, και πραγματικά νομίζω ότι οι Έλληνες, όλοι οι πολίτες, αισθάνονται ότι κάποιος τους κοροϊδεύει. Για να γίνει διοικητή νοσοκομείου, πρέπει να είσαι προσκύμενο στο κυβερνών κόμμα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είσαι στο κυβερνών κόμμα και πληρώνει γραμμάτιο γιατί σε τοποθέτησαν ω διοικητή, κάνει γαργάρα οτιδήποτε σαθρό ή λάθο μπορεί να υπάρχει με την έννοια δεν θα κάνει αντιπολίτευση. Στο ίδιο σου το κόμμα. Και που σε μπορεί να είναι ικανό κάποιο διοικητή ή κάποια διοικήτρια. Αλλά έω ότου. ξέρει, συνήθω Κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ένα άλλο επάγγελμα μέχρι τότε. Μπορεί να είναι δάσκαλοι, μπορεί να είναι στρατιωτικοί, μπορεί να είναι δικηγόροι, μπορεί να είναι οικονομολόγοι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, το management το νοσοκομιακό management γνωρίζετε πολύ καλά ότι σπουδάζεται. Αποτελεί μια ενότητα μόνο του. Πόσο καιρό χρειάζεται ένα διοικητής, διοικητής ή μια διοικήτρια ώστε να εγκληματιστεί, να μάθει. Γιατί ξεκινάνε από το μηδέν όταν αναλαμβάνουν. Καλά, όταν ε, τοποθετείς έναν ε, καθηγητή στη θέση του διοικητή νοσοκομείου ή όταν βάζει στο Υπουργείο Υγεία ε, δικηγόρο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνη ε, γιατρό, ε, ξεκινάμε από εκεί ότι κάτι στραβά πάει, κάτι στραβό, κάτι στραβά πάει γιατί δεν μπορεί να εγκληματιστεί. δεν μπορεί, θα εγκληματιστεί, αλλά πολύ πιο αργά και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όλη την διοίκηση και στη διαχείριση φυσικά. Ε, από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα το management κατά την άποψή μου, είναι θέμα πόσο μπορεί να σπάσει αυγά και αν θέλει να σπάσει αυγά. Και το ξαναλέω, όταν σε τοποθετεί το κυβερνών κόμμα και είσαι προσκύμενο εκεί, γι' αυτό σε τοποθέτησε. Δεν σε τοποθέτησε γιατί μπορεί να είσαι καλό, ε, ωραίο ή να είσαι έντιμο ή να ε, έχει κάποιε ικανότητε που μπορεί να έχει. Δεν σου λέω ότι τοποθετούνται και όλοι οι πρόσκειτε στα κόμματα, είναι άχρηστοι. Αλλά πόσο μπορεί να σηκώσει μπαϊράκι και πόσο μπορεί να διεκδικήσει και να πολεμήσει. Γιατί όταν εγώ πάω και θα πω ένα πρόβλημα στο διοικητή και θα του πω, κύριε διοικητά, το νοσοκομείο, ξέρω εγώ, δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι ή δεν πληρώνονται οι υπερορίε ή το το, 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 ταβάνι από πάνω είναι έτοιμο να πέσει. Και πα εσύ να το πει στο Υπουργείο Υγεία και μόλι πάει να σηκώσει λίγο έτσι φωνή και να πει: Παι, Παιδιά, εδώ το νοσοκομείο Αλεξανδρόπολο πέφτει. Θέλει συντήρηση. Δεν είναι μόνο που το φτιάξαμε. Πρέπει να συντηρηθεί όλο αυτό το πράγμα. Και σου λέω Μεγάλη, μην μιλά τώρα, γιατί έχουν προτεραιότητα άλλα νοσοκομεία μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, στην Αττική ή στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο ή οπουδήποτε αλλού, ε, μια σφαλιά και ξανακατεβάζει το κεφάλι σου κάτω και δεν ε, ξαναμιλά. Και προσπαθεί με διάφορε μεθόδου χειρονακτικέ, με γυψοσανίδες ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει κάποια πασαλήματα για να επιλύσει το πρόβλημα. το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, ξεκινάει από εκεί. Δεν θα έπρεπε να μπαίνουν. Εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο το, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη, είναι και το Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου, είναι τα κέντρα υγεία που υπάρχουν σε οριστιάδα και δίκαια. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Και στο κέντρο υγεία δικαίων και σε οποιαδήποτε κέντρα υγεία. Δηλαδή, έναν ηλικιωμένο μπροστάμε... για να τον κρατήσει σε έναν οικισμό του τριγώνου, θα πρέπει, δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνει το σταυρό του άνθρωπο, με τυχόν και Α, πάθει ακριβώς. κάτι, αν υπάρχει γιατρό, αν δεν υπάρχει γιατρό, αν υπάρχει ασθενοφόρο, αν δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση νομίζω να το είχε λε. Και φωνάζει γι' αυτά. Ακούσατε εσεί ποτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο από βουλευτέ. Εύρου, είτε ΣΥΡΙΖΑ, όταν κυβερνούσαν η Νέα Δημοκρατία σαν αντιπολίτευση. είτε να μην ξεχνάμε είτε και τώρα, το Τώρα ναι, τα σοβαρά προβλήματα αυτά που ταλανίζουν τον Εύρου, εγώ δεν τα άκουσα ποτέ. Γιατί όταν δεν τα πει και όταν δεν διεκδικεί Ξέρετε τι κάνει εντύπωση στου πολίτε, με όποιον και αν έχω συνομιλήσει Ευρύτη, ότι τα ακούμε από την αντιπολίτευση. Λέμε τώρα ότι έχουμε κυβέρνηση Νέα, νέα Δημοκρατία. Και τα ακούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αντίστροφα, πόλη. λειτουργεί το επόμενο. Τον κόσμο. Έτσι. Αυτό αισθάνονται Κορο, όλοι. Και καλά αισθάνονται και δικαιολογημένα το αισθάνονται, γιατί αυτό είναι κοροϊδί Εσύ δεν έλεισε ένα θέμα απλό τέσσερα χρόνια. Το Πέρα από το, το κέντρο ΓΕΣ Δικαίου, να πιάσουμε τώρα, που εξυπηρετεί 17-18 χωριά στο τρίγωνο, το έχουμε ξαναπεί ότι έχει δύο οδηγού, 8 και 8-16 ώρε. Λείπει το 3ο οχτάωρο, αλλά δεν μπορούμε να αρρωστήσουμε στο τρίτο ο οχτάωρο, εκτό Σαββατοκύριακο. Στα δεν αρρωσταίνει κανένα, ούτε παθαίνει τίποτα εκεί, απαγορεύεται. Και δεν έχουν και τρέμα Δηλαδή, μιλάμε ότι ο οδηγό κατεβαίνει, βάζει πάνω τον ασθενή, τον ξαναβάζει μέσα στο όχημα και παίρνει και το οδηγάει. Αντιλαμβάνεστε τώρα εν έτη 2023 να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε ένα νομό ακριτικό που υποτίθεται. Ε, Μα αγαπάνε και γι' αυτό ήρθε και ο Μητσοτάκης εδώ πέρα και έβαλε υποψηφιότητα γιατί θέλει να είναι δίπλα στον ακριτικό νομό μας. Ε, πού να μιλήσουμε τώρα για τα σοβαρότερα προβλήματα ε, του νομού, δημογραφικό, υπανάπτυξη ή οτιδήποτε άλλο και, και πού θα βγάλουμε άκρη. Και πάλι δεν μιλάει κανένας για όλα αυτά και βλέπετε τώρα πάλι ότι η ζωή συνεχίζεται. Πήραν 41%, 41,5% πήραν. Εδώ στον Εύρο και πραγματικά απορώ με αυτά τα προβλήματα που δεν έχει μιλήσει κανεί, δεν έχουν επιληθεί. Θα σα πω ένα άλλο πιο και ένα σημαντικό θέμα, το οποίο για μένα μπορεί να λυθεί σε μια μέρα. Ε, δεν έχουν και κταίο τα βαρέω τύπο οχήματα στο βόρειο Εύρο, και αναγκάζονται οι άνθρωποι να κατεβαίνουν από την Οριστία, από το Δημότυπο, στην Αλεξανδρούπολη για να περάσουν κταίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χάσιμο ωρών και, και εξόδων. Και εμεί μιλάμε τώρα για να λύσουμε τα σοβαρότερα. Αλλά ποιο μιλάει για αυτά τα θέματα, Έχετε ποιος αναρωτηθεί ποτέ. Για αυτά τα θέματα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ότι εμεί πολύ καλά τα λέμε τώρα. Έχουμε προεκλογική περίοδο. Αλλά αυτά που λέμε ότι εύκολα μπορούν να επιληθούν. Μήπω τελικά δεν επιλέγονται τόσο εύκολα, γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση. Δεν υπάρχει η σοβαρότητα και να σκύψουν πάνω στον νομό Εύρου. Μα έχουν ξεχασμένου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν δώσει όλη την προσοχή του στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, από εκεί που κατάγονται τα μεγάλα κεφάλια, οι υπουργοί και οι επιτελικοί. Και εδώ μα έχουν ξεχασμένου και δεν διεκδικεί κανένα γιατί δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά του βουλευτέ εδώ τη Νέα Δημοκρατία ή όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, θεωρώ ότι δεν είναι ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι. Απλά δεν θέλουν να σπάσουν αυγά. Έχουν μια κομματική πειθαρχία, αυτό είναι το by the book πάνε και δεν μπορούν να σπάσουν το πρωτόκολλο και να πούν κάτι διαφορετικό. Γιατί θα φάνε τη σφαλιάρα του και θα ξανακάτσουν κάτω και δεν θα του βάλουν στι θέσει την επόμενη φορά για να εκλεγούν. Θα του πετάξουν από το ψηφοδέλτιο, mm -hmm. Αν θέλουν να σπάσουν, ε, να, να αντιδικήσουν με το ίδιο του το κόμμα, να αντιπολιτευτούν σε καλό ε, πλαίσιο ναι, 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 για το ναι, ναι, ναι. καλό του νόμου Εύρου. Ναι, δεν ναι, μπορεί καταλάβει. δηλαδή. Ε, να μην μιλάμε ποτέ. Αν δεν μιλήσει, αν δεν διεκδικήσει, αν δεν χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, πώ θα λάβει. Θα έρθει ο Πελοπονίσιο, υπουργό ανάπτυξη ή ο Άδωνη, δεν ξέρω εγώ που είναι να, σκύψει πάνω στα προβλήματα του ευρώ, φυσικά και όχι. Ποιο θα σκύψει, ο βουλευτή. Γι' αυτό τον ψηφίζει το βουλευτή. Ε, ακούσατε ποτέ κανένα βουλευτή τη συμπολίτευση ή τη αντιπολίτευση να μιλά για αυτά τα τόσο σοβαρά προβλήματα του ευρώ. Γι' αυτό δεν πρόκειται να επιληθούν ποτέ. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα για το οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση είναι και το θέμα τη ανεργία, το ζήτημα τη ανεργία. Ανεργία, δεν έχει δουλειά ο νέο, ο νέο φεύγει, μετά ακολουθεί και το δημογραφικό γιατί όλα αυτά είναι αλυσίδα. Ε, που θα γίνουν, όχι δεν θα γίνουν και όμως ε, έχουμε μπει στο καλοκαίρι και βλέπουμε πάλι τι επιχειρήσει εστίαση σε ολόκληρο τον Εύρο και παραπέρα και σε ολόκληρη τη Θράκη και όχι μόνο και σε πολλού τουριστικού προορισμού να μην έχουν προσωπικό. Να αναζητούν προσωπικό και να μην βρίσκουν. Πέρυσι, μάλιστα, θυμάμαι αρκετά ρεπορτάζ εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση, όπου οι διοκτήτε εστιατορίων στην Αλεξανδρούπολη λέγανε ότι έχουμε επιστρατεύσει όλου μα του συγγενείς για να κάνουμε βάρδιε, γιατί δεν βρίσκουμε κόσμο να δουλέψει. Βγάζει μια κάρτα ενεργεία ο νέο, παίρνει 500 ευρώ το μήνα, μπορεί να μένει με τον μπαμπά του με το με τη μαμά του μέχρι τα 30, έχει ένα ζωστό φαγητό. Δεν υπάρχει μέλλον να πει ότι να έχει σπουδάσει, να έχει βγάλει και ένα-δύο πτυχία. Στην Ελλάδα δεν θα βρει κάτι να, να πάρει αυτό δηλαδή, πραγματικά που αξίζει και να μυφθεί για αυτό που αξίζει. Ε, αυτό θέλει το κράτο. Η κυβέρνηση αυτό θέλει, θέλει να έχει νέου αποχαμνωμένου. Θυμάστε την πυραμίδα. Είχαμε την πυραμίδα τότε, Πέρυσι, Που αυτή βέβαια, η πυραμίδα ήτανε... πήγε κάνα χρόνο, πόσο πήγε, μέχρι να αντιληφθούν το τι συμβαίνει και να πέσει από μόνη τη. Γιατί δεν είδα κανένα να πηγαίνει φυλακή, δεν είδα κανένα να κυνηγάει όλη αυτή την ιστορία. Ε, 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 και κάποιοι νέοι βγάζαν 20-25-30 ευρώ τη μέρα. με ροκάματο Και γιατί σου λέει ο άλλο να πάει να δουλέψει Θα πάρει και επίδομο άλλο π.χ. Κάνοντα δύο π. κλικ, α πούμε. Θα πάρει ναι. και ένα πα, θα πάρει και δύο πα, θα πάρει και ένα επίδομα ενοικίου γιατί θα έχει και μικρό καθαριστικό. Και μα έχουν απογαυνώσει. Βολευόμαστε με τα 4-5 εκατοστάρικα και δεν, δεν, διεκδικούμε για να πάρουμε το αυτό που πραγματικά μα αξίζει. Γιατί όχι, δεν διεκδικούμε. Δεν το πάρουμε. Γιατί δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να μα δώσει αυτό που αξίζουμε. Και αναγκαστικά οι άνθρωποι, οι νέοι, φεύγουν ή στα μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν μια σοβαρή δουλειά με αποδοχές, με αυτά τα οποία πραγματικά αξίζουν, ή να φύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Επομένως, λύση σε όλο αυτό. Επομένως, η ελληνική λύση τι λέει. Η ελληνική λύση λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα η, πρώτα η νεολαία και οι Έλληνες. Φυσικά πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους ανθρώπου και ειδικά εδώ στο νομοεύρου για να μείνουν οι άνθρωποι εδώ, αλλά... Δεν θα μείνουν να δουλεύουν, ξέρω εγώ, ε, σήμερα Σαββάτο, Κυριακή και μετά θα ξαναδουλεύουν μια εβδομάδα για να βγάλουν 2 και 3 Ε, Να παράγουμε πλούτο από τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν εδώ αδιάθετα στρέμματα που απλά κάθονται και τα έχει το δημόσιο να δοθούν οι κίνητρα, παραδείγματο χάρη, επιδοτήσει, δάνεια χαμηλότοκα, να μπορούν να πάρουν πρώτη κατοικία, να κάνουν επιχειρήσει εδώ πέρα, να δώσουν, να γίνει ένα πόλο έλξη, ώστε να έρθουν να επενδύσουν και φορολογικό ειδικό καθεστώ, να έρθουν να επενδύσουν από το εξωτερικό ή από οποιαδήποτε άλλο ευλογημένο τόπο τη Ελλάδο, για να μπορέσουν να μείνουν οι Έλληνε εδώ, για να μπορέσουν να μείνουν τα Ελληνόπουλα εδώ, για να μπορούν να παίρνουν έναν μισθό αξιοπρεπή, για να μπορέσουν να ζήσουν και να κόψουν από αλλού. Μπορούν να κόψουν από, τους, από το kit φυλακίου, που έχουν γίνει δισεκατομμύρια εκεί πέρα, εκατομμύρια ευρώ επένδυση, και πόσο θα μα κοστίσει εκεί πέρα. Μπορούν να κόψουν από του ε, λαθρομετανάστε από τα επιδόματα και να αυξήσουν του μισθού και να παίρνουν έλλειψη αξιοπρεπή μισθού. Δεν δε μπορεί να μου λε ότι και να χαίρεσαι προεκλογικά και να χτυπά ε, και να φωνάζει και να λες ότι εγώ έδωσα 780 ευρώ έκανα αύξηση του βασικού μισθού, ενώ ο καθαρό είναι 650, ενώ. Δεν μιλά για τον πληθυσμό. Δεν μιλά για την ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να η εκάστοτε κυβέρνηση να δει λίγο και του επιχειρηματίε και τι επιχειρήσει. Γιατί δεν μπορεί να αυξάνει όταν δεν δίνει περισσότερα κίνητρα ή δεν διευκολύνει με κάποιο τρόπο τι επιχειρήσει. Αυτό λέω και ειδικά εδώ για τον νομό μα πούμε, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέω δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργό, βουλευτή Εύρου θέλω να γίνω. Και μιλάω ατομικά και προσωπικά για τον νομό. Ειδικά για εδώ, για τον Εύρο, έπρεπε να υπάρχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώ, το ώστε και ο επαγγελματία να πληρώνει λιγότερε ασφαλιστικέ εισφορέ, εργοδοτικέ και εργατικέ, και να υπάρχουν περισσότερα φορολογικά κίνητρα και στη φορολόγηση. Δεν μπορεί να φορολογεί τον καφέ στα βρυσικά ή στο ορμένιο με 24% ΦΠΑ ή να έχει το ίδιο φορολογικό συντελεστή με ένα καφέ στο κολονάκι ή στο, στην Εκάλη. Δεν νοείται αυτό. Δεν μπορεί να έχει. Έναν έμφυα με το ίδιο φορολογικό καθεστώ σε ένα χωριό, στη, Βίσα, με την, με την Αθήνα. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν καμία λογική. Πρέπει να υπάρχει μέρη για ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, ούτως ώστε Πώ θα έρθει να επενδύσει, παραδείγματο χάρη, ο Βαρδινογιάννη. Πώ θα έρθει να επενδύσει ένα μεγάλο όνομα που θα κάνει ένα μεγάλο εργοστάσιο ή θα κάνει μεγάλε εταιρείε εδώ πέρα. Εγώ δεν σα λέω μεγάλα όνειρα να έρθει να επενδύσει η Ferrari εδώ πέρα όπω πάει στην Τουρκία, όπω πάνε οι μεγάλε αυτοκινητοβιομηχανίε. Γιατί επενδύουν εκεί. Γιατί ο Ερντογάν είναι πιο όμορφο, γιατί υπάρχει. Ε, Τι υπάρχει υπάρχουν, αυτό. Υπάρχουν τα φορολογικά καθεστώτα τα οποία ναι, υπάρχουν και ένα αντίστοιχα, αντίστοιχα με την Βουλγαρία το ίδιο. Μα ο ο επιχειρηματίας θα θέλει, γιατί δουλειά κάνει, να κερδίσει. Θα πάει στο πιο φθηνό. Και η φθηνία τρώει τον παρά κατά την άποψή μου. Τι εννοώ. Θα κάνεις ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, θα πληρώνουν λιγότερες εργοδοτικές ή εργατικές εισφορές, θα έχει ειδική... Θα έχει μερίνα στη φορολόγηση τη επιχείρηση αυτή, ούτω ώστε να αρθεί, να γίνει πόλο έλξη, να έρθει να επενδύσει και από εκεί και πέρα μετά θα μείνουν εδώ, θα βρουν δουλειά εδώ, αυτοί οι οποίοι θα πληρώνονται θα διοχετεύουν τα χρήματά του στην αγορά, θα φορολογήσουν ένα σωστό και μια οριζόντια γραμμή, μια φορολόγηση για τον ευρώ και μέσα από την, από την εργασία αυτή και με το, με το χρήμα που θα διοχετεύετε στου επαγγελματίε και μέσα στην πιάτσα που, που, που λέμε στο νομού ευρώ, θα εισπράττει και το δημόσιο. Αλλά όταν εσύ δεν τα βλέπει όλα αυτά και έχει την ίδια φορολόγηση, από τον Εύρο μέχρι την, μέχρι την Αθήνα χωρί καμιά ειδική μέρημνα και ξέρετε κάτι, να το πούμε και αυτό γιατί τη Σαμοθράκη την έχουν απ' έξω. Ε, προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 30% μείωση στο ΦΠΑ και πρόσφατα το 2021 είχε κάνει μια, με μια κοινή υπουργική απόφαση μείωση ε, ΦΠΑ ε, Σποράδες, σποράδε, χείο που αλλού ήταν. Η Μυτιλίνη και τη Σαμοθράκη ενώ προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία την έχει απ' έξω. Και δεν το πήρε κανένα χαμπάρι να το καταγγείλει. Τι να σα πω, αν το πήρε ποιο θα το πάρει. Και να, το, και να το πήραν δεν το, δεν το είπαν. Εγώ θα σα φέρω την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία λέει ακριβώ όλε τι περιοχέ. Και έχει τη Σαμοθράκη εκτό, σε συνδυασμό την Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι μπορεί να γίνει μείωση και σε Σαμοθράκη. Και δεν την κάνανε ποτέ. Δεν ομιλεί κανένα. Για ποιο λόγο δεν ομιλεί. Για, Για του έχει καπελώσει το κόμμα, κυρία Καλεντερίδου. Για να δούμε. Τώρα, πάμε στην επόμενη μέρα. Ε, γιατί κοντά είναι 25 Ιουνίου. Ο κόσμο θα, θα κληθεί να ψηφίσει. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα προτιμήσουν μία βόλτα σε μία πλάζ να λιαστούν και να κάνουν τα μπάνια τους και να χαρούν με τα παιδάκια τους ή αν τελικά θα πάνε στα χωριά ή στους οικισμούς τη περιοχές στις οποίες ψηφίζει ο καθένας. Άρα λοιπόν έχουμε έναν εχθρό σε εισαγωγικά, αλλά το διακύβημα παραμένει. Ναι, η αποχή, το έχω ξαναπεί, δεν βοηθά κανένα, βοηθά ίσα ίσα το πρώτο κόμμα. Διότι του δίνει το δικαίωμα να κυριαρχήσει, του δίνει το δικαίωμα να επανεκλεγεί με λιγότερου ψήφου όταν απέχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Όντω θα υπάρχει, εγώ κατά την άποψή μου, αν με ρωτάτε, αποχή μεγαλύτερη από ό,τι υπήρχε το Μάιο. Ε, δεν νομίζω όμω θα είναι τεράστια η διαφορά. Okay. Αυτό που ήταν να πάει θα ξαναπάει. Τώρα από εκεί και πέρα το διακύβευμα είναι ίδιο. Η Νέα Δημοκρατία, βλέπετε ότι πάλι προσπαθεί να εκβιάσει και να τρομοκρατήσει όπω κάνει συνήθω όπω και με την Τώρα Παγκογιάννη στην ε, Κομωτινή. Αυτή είναι η πολιτική του. Να τρομοκρατήσει τον κόσμο με πιο διακύβευμα τώρα ότι αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκι, Νέα Δημοκρατία και δεν έχω αυτοδυναμία, θα σα πάω σε τρίτε εκλογέ τον Αύγουστο. Και άμα δεν έχω και τον Αύγουστο, θα σα πάω τον Οκτώβριο. Θα έχουμε δέκα. Η σκέψη δηλαδή πόσο σκέφτονται και με ποιο τρόπο προσπαθούν πάλι να πείσουν τον κόσμο για να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και του βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, όπω κάνανε και στι πρώτε εκλογέ. Τι κάνανε, Εκμεταλλευτήκαν επικοινωνιακά την αναρχία και την ε, χαζομάρα, θα το πω έτσι, λαϊκά της, ε, του ΣΥΡΙΖΑ και, της, ε, και του Βαρουφάκη, για να μην πάει ο κόσμο σε μια ετοιμένη αριστερή συγκυβέρνηση. με ένα Βαρουφάκη που έλεγε κάτι ε, σχέδια Δήμητρε και κάτι. Καλά, εντάξει, αλλά... έχουμε τώρα και τη νίκη, έχουμε και την πλέψη ελευθερία. Ναι. Δεν, δεν είναι μόνο βαρουφάκι. Όχι, λέω για τι πρώτε εκλογέ, εκβιάσαν τον κόσμο Νέα Δημοκρατία με την έννοια του είπε ή εδώ ασφάλεια, σταθερότητα, Νέα Δημοκρατία, αλλιώ πάμε σε πυροτεχνήματα, πάμε σε μια ετοιμένη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και τρόμαξε, λέτε βαροφάκι. το. Τρόμαξε, φυσικά τρόμαξε. Το... Τρόμαξε τόσο κόσμο που τρόμαξε. στήριξε εσεί όμω την Και Νέα εγώ Δημοκρατία. Εγώ δεν πιστεύω, δεν πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να είσαι αντικειμενικό ψηφοφόρο να πει ότι εγώ επέλεξα τη Νέα Δημοκρατία γιατί θεωρώ ότι τα τέσσερα χρόνια είχε μια ορθή πολιτική διακυβέρνηση. Σε όλα τα θέματα και ότι όλα πάνε καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν, δεν μπορώ ε, το νέας να το Η διαχείριση τη Νέα Δημοκρατία βέβαια δεν πήγε τίποτα καλά. Αρχίζει γενομένης από το μεταναστευτικό, τον κορονοϊό και πάει λέγοντα. Δηλαδή δεν, δεν ήταν μια ήρεμη ε, τετραετία. Δεν ήταν μια ήρεμη κατάσταση. Το θέμα είναι ε, γι' αυτό οι συγγητέ Δηλαδή, Ακούσαμε, ακούσαμε πολλού ευρύτε να λένε δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα ήταν η διαχείριση του μεταναστευτικού του Φλεβάρι του 2020 αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ακούσατε κι εσεί φαντάζομαι. Ναι. Αν κυβερνούσε. Για το 2020 μιλάτε. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν κυβερνούσε το 2020 ο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικά τα πράγματα θα ήταν με την λογική και την φιλοσοφία του και την τακτική του, ότι να πέσει ο φράχτη. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί θα είχαν μπει εδώ με στον Εύρο και θα του είχαμε εκεί να λιάζονται στο φάρο και θα είχαν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Το 2020 ήταν η μοναδική. Μπορώ να πω φορά που το θέμα τη υβριδική επίθεση αντιμετωπίστηκε σωστά. Και το, το λέω έτσι, γιατί δεν μπορώ να τα λέμε όλα μαύρα, ότι δεν έκανε τίποτα σωστό ο Το 2020, επειδή τα έζησα εκ των έσω, δεν μου τα είπαν, δεν τα μεταφέραν, μου τα μεταφέραν, τα έζησα, όντω έγινε σωστή δουλειά το 2020. Μόνο τότε όμω. Από εκεί και πέρα μετά, ό,τι συνέβη. Και μιλάω, δεν μιλάω πάλι, θα το ξαναπώ, για τη γενική εικόνα. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει υδρογονάθραγε στην, στην Κρήτη ή αν ξέρω εγώ, πήρε ένα ελικόπτερο σε κάθε Πελοποννήσιο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εδώ μιλάω για τον τόπο μου, είναι ξεχασμένο. Γιατί, τι, τι, ξαναλέω, ότι τον τόπο του θυμούνται μόνο όταν γίνεται κάτι στραβό και κάτι αρνητικό. Μα θυμήθηκαν με την υβριδική επίθεση, πέσαμε όλοι πάνω και σα το ξαναλέω, αν δεν ήμασταν εμεί. Εννοώ οι εθελοντέ, σύλλογο Ενίσιο Δέλτα, κτηνοτροφικό σύλλογο, αγροτικό σύλλογο, οι απλοί πολίτε από την περιοχή. Βέβαια. Τότε, τότε, το Μάρτιο του 2020, ε, δεν ήταν επανδρομένο καν το φυλάκιο Εγνατία σε, στο μοναστηράκι. Δεν είχαμε περιπολίε, δεν είχαμε σκοπιέ, δεν είχαμε τίποτα. Ήταν αφημένο το δέλα του ευρώ και Όρετα να πούμε, ήταν αφημένο στο έλεο όποιου ήθελε να μπει και ό,τι κάναμε το κάναμε μόνοι μα. Και οι πρώτοι οι οποίοι τρέξαμε και κρατήσαμε εκεί 2.000 και 3.000 άτομα με τον τρόπο που του κρατήσαμε, ήμασταν όλοι εμεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά μεταφέρθηκε ο κόσμο και τα σώματα ασφαλεία κάτω και έγινε η σωστή δουλειά και από τότε παρέμειναν μετά. Επαδρώθηκαν και τα φυλάκια και μπήκαν και οι σκοπιέ και μπήκαν και οι, οι περιπολίες, περιπολίε, οι απλήρωτε. <Συγναι> οι απλήρωτε. Λοιπόν, ε, αν θα, θα, τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι την κάλπη τη 25η Ιουνίου, ωστόσο, αν θα στέλνατε τώρα σήμερα. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με όλη αυτή την επικαιρότητα έτσι όπως έχει προκύψει, ένα μήνυμα στην Ευρύτησα και στον Ευρύτη, ποιο θα ήταν αυτό. Να σκεφτεί τοπικά, να σκεφτεί ευρύτικα. Ε, δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω. Δεν μου αρέσει να ακούω όταν ε, μου λέει ε, κάποιο ότι θα ψηφίσει εγώ ένα κόμμα εξωκοινοβουλευτικό ή ένα κόμμα το οποίο δεν θα βγάλει βουλευτή στον Εύρο. Άρα δεν σκέφτεσαι τοπικά. Το να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο θε να μπει στη Βουλή γιατί θε να φωνάζει ή να καταγγέλει απλά, αλλά χωρί να βγάλει βουλευτή στον Εύρο και να μην μιλάει για τον Εύρωο και να βγάλει βουλευτέ 8-10 από την ε, Αθήνα. Που ούτε μα έχουν δει, ούτε του έχουμε δει, ούτε ξέρουν που είναι ο Εύρο, θεωρώ ότι δεν λειτουργεί ευρύτικα. Εγώ έχω σημαία μου τον Εύρο και θέλω ο ψηφοφόρο και αυτό είναι το μήνυμά μου να σκεφτεί τον Εύρο. Ποιο μιλάει τη γλώσσα τη αλήθεια, ποιο έχει αγωνιστεί για τον νομό και ποιο πραγματικά θα αντιπολιτευτεί επί τη ουσία. Διότι όσο περισσότερα κόμματα είναι μέσα και έχουμε περισσότερου βουλευτέ, μπορούν να είναι όλα τα κόμματα όπω από 7-8 και να έχουμε από ένα βουλευτή ε, στο νομό. Δεν γίνεται γιατί βγάζουμε τέσσερι. Τέλο πάντων, τέσσερι να έχουμε από διαφορετικά κόμματα. Να μην έχουμε δύο τη Νέα Δημοκρατία ή τρει τη Νέα Δημοκρατία και ένα του ΣΥΡΙΖΑ ή ένα τη Ελληνική Λύση. Μπορεί να έχουμε από έναν και να γίνεται σοβαρή δουλειά. Αν δεν ακούσω κάτι, ή αν δεν βρω το δίκιο μου, ή αν δεν διεκδικήσει αυτό, θα πάω στον άλλον. Αν όχι αυτό, θα πάω στον άλλον. Όταν όμω είναι. Μονόδρομο και έχω τρει τη Νέα Δημοκρατία ή τέσσερι τη Νέα Δημοκρατία ή τέσσερι του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ ή τη Ελληνική Λύση, τέσσερι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα γίνει πραγματική δουλειά και δεν θα διεκδικήσει. Γι' αυτό λέω τον Ευρύτη και το μήνυμα είναι αυτό. Σκεφτόμαστε ευρύτικα, σκεφτόμαστε τοπικά και δεν σκεφτόμαστε ε, γενικά απλά να φωνάζουμε, να χτυπάμε ή να βρίζουμε, να καταγγέλουμε και να βγάζουμε βουλευτέ από τον Εύρωο. Θα σα δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Πήγα, ήμουν στο Πραγκί. Στο Πραγκί, με φωνάζει ένα άνθρωπο μέσα και μου λέει: Αγόρι μου το βράδυ, τα έχει λυμμένα τα προβλήματά του ο άνθρωπο. Δεν έχει άλλο πρόβλημα. Μου λέει: Δεν μπορεί να κυκλοφορήσουμε γιατί έχει κουνούπια. Και λέω. Μα τώρα έτσι τον είπα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα πραγματικό. Ότι δεν μπορεί να βγει έξω γιατί δεν ραντίζουν, γιατί δεν κάνουν κάτι, γιατί δεν ψεκάζουν. Βγαίνοντα έξω, χωρί να καταλάβω τι κόμμα είναι, κάτσαμε σε ένα τραπέζι και μετά μου λέει, εάν λέει βγει ο Μητσοτάκη και δεν κάνει αυτοδυναμία. Εσεί λέει, δώσε δύο-τρει βουλευτέ λένε να κάνουμε αυτοδυναμία. Λέω, τότε κατάλαβα ότι είναι μια δημοκρατία. Λέω δηλαδή, μου λε ότι να δώσουμε εμεί οι, οι αναπληρωματικοί στου βασικού για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε δεκάδα. Μου λέει, ναι, γιατί δεν δίνετε, λέει τότε. Και του λέω το εξή: Για να δείτε πώ σκέφτεται μερικοί, Εδώ ο τόπο σου, πέρα από τα προβλήματα τα σοβαρά που έχει, εσύ λε εδώ στο πραγκί ότι δεν έχει, δεν μπορεί να βγει το βράδυ γιατί σε τρώνε τα, τα κουνούπια. Και αντί να δει πώ θα επιλύσουμε το ζήτημα των κουνούπιων για να μπορέσει να βγει έξω, προβληματίζει εσύ και αγωνιά, για το αν ο Μητσοτάκη θα κάνει συγκυβέρνηση ή θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ε, αυτό για μένα δεν είναι αυρύτικο τρόπο σκέψη. Υπάρχουν όμω. Υπάρχουν και είναι ανάμεσά μα. Υπάρχουν. Και ψηφίζουν. Λοιπόν, ε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για τι επόμενε ημέρε, έτσι κι αλλιώ, για όλα όσα θα προκύψουν. Προ το παρόν, καλή επιτυχία και Ευχαριστώ, καλή εξά. δύναμη, γιατί ο αγώνα δεν έχει σταματήσει. Φυσικά, τώρα είναι πιο δυνατό ο αγώνα. Για να μην κρεμίσουμε ότι χτίσαμε τόσο πολύ μεγάλο έτσι. κόπο. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μα α, για σήμερα. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας γιατί όσο κοντεύουμε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου τόσες περισσότερες πληροφορίες θα δέχεστε από τη Δέλτα Τηλεόραση έτσι ώστε να πάτε αποφασισμένοι και κατασταλαγμένοι να ψηφίσετε. Καλό βράδυ.